Απόψε στον εφιάλτη στην κουζίνα. Ελένη! Έλα, τι έγινε, πόλεμος? Άσε ρε με σένα, θα μιλάω, κόρε. Πάμε από εδώ. Έλα εδώ να δεις ποιος ήρθες. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Σχήνο Κορινθίας. Έρχονται και τα υπόλοιπα. Παναγιά μαζί σας. Η κυρία Ελένη με τον σύζυγό της αγόρασαν ένα εστιατόριο για τον 25χρονο γιο τους, τον Κώστα, ακριβώς δίπλα σε αυτό που διατηρούν οι ίδιοι εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μία κουζινακή που σερβίρει εδώ. Μία καλαμαράκια! Ένα κιλό ψάρι! Αυτά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να ξέρεις. Η κυρία Ελένη κάνει αγώνα για να πείσει το γιο της να πάρει το κουμάντο στο εστιατόριο που το αγόρασαν. Έχω βάλει την τέχνη μου στα πιάτα. Καμία τέχνη ακόμα. Είναι ποικιλία ψημένο σε βαλβολίνη. Για την ώρα, το ρόλο του αφεντικού έχει αναλάβει ο ψύστης. Δεν ξέρεις εσύ να φας. Καλά, ξέρεις εσύ. Έχεις κάτι άλλο εσύ από μένα παραπάνω. Έχεις καμιά δουλειά μες στην κουζίνα. Τελείωνε ρε, άντε να πήγαινε μέσα. Φύγε από το γάμο. Πρώτα τα γυαλάκια σου και να βλέπεις τις παραγγελίες. Αυτά δεν είναι δικά μου, δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου. Η συμπεριφορά του προσωπικού θυμίζει νηπιαγωγείο. Θα τα πάρεις δίπλα. Να έρθει άλλη να τα πάρει, δεν δικά μου. Άντε μπαμπλό. Ποιος θα πάει στην άλλη την παρέα? Εσύ. Κι κοκό. Και στην κουζίνα αναβιώνουν τα αλευρομουτζουρώματα. Να μου το ξανακάνεις εμένα αυτό, γιατί είσαι ακομήρας. Άντε ρε πες μέσα, ρε, άντε ρε πες μέσα. Θα μπορέσει ο Έκτορας να κάνει τον Κώστα να καταλάβει πως πλέον έχει εστιατόριο? Ποιος, η κοντούλα λεμονιά? Ή θα του προτείνει να αλλάξει δουλειά? Φύγε, 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 πήγαινε, κάτσε εκεί, πήγαινε, κάτσε πίσω, κάτσε πίσω. Ρε πάμε να φύγουμε και σερβίρουν αυτές, ναι, με νοιάζει καθόλου. Πώς θα πήγαινε, φέρε τις κοπέλες που φύγανε, παιδί μου. Αυτές είναι τρελές για δέσιμο, εγώ το έχω πει χρόνια τώρα. Ελάτε, για περάστε μέσα. Δεν μπαίνω, όχι. Πάμε στα τυφλά, έτσι. Εφιάλτη στην κουζίνα. Πάμε. Πάμε, ο άωματος, πάμε. Ο Σχήνος βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και είναι ιδηλιακός για μια σύντομη εκδρομή που να συνδυάζει βόλτα στη φύση και καλό φαγητό. Κάπως έτσι θα σκέφτηκαν και οι γονείς του Κώστα όταν του αγόρασαν εδώ ένα εστιατόριο δίπλα στο δικό τους, για να τον αποκαταστήσουν. Λογάριαζαν όμως χωρίς στον Κώστα. Η επιχείρηση έχει θέματα. Κι έτσι η βοήθεια του Έκτορα κρίθηκε αναγκαία από τη μαμά του νεαρού. Βρίσκομαι στην παραλία του Σχήνου, μια περιοχή που ακόμη δεν έχει εμπολυνθεί από τον πολιτισμό. Εδώ θα ρίξεις και είσαι σε έναν επίγειο παράδεισο. Με κάλεσε η Ελένη, γιατί λέει ότι το εστιατόριο του γιού της δεν έχει ταυτότητα. Γεύση από παράδεισο πήραμε. Πάμε να δούμε και τη γεύση του εστιατορίου του γιού της Ελένης. Είμαι η μαμά του Κώστα, που έχει ανοίξει το εστιατόριο το καινούριο στο Σχήνο. Αυτό το μαγαζί το έχουμε ανοίξει με τον άντρα μου, με κόπο και με πόνο, για το γιο μου, που είναι 25 χρονών, να το δει σαν επιχειρηματίας και όχι σαν νεαρός 25 χρονών. Να το πάρει σοβαρά λίγο το θέμα. Το όνειρό μου είναι να ανεβάσω το μαγαζί στα ύψη και να δικαιώσω και το όνειρο των γονιών μου και το δικό μου. Πρέπει ο Κώστας να δει επαγγελματικά τι θα κάνει με το μαγαζί και μετά όλα τα άλλα έρχονται. Είμαι βοηθός της Ελένης. 10 χρόνια περίπου είμαστε μαζί και φέτος βοήθησα και στο καινούριο μαγαζί που έχουν κάνει. Σε αυτή την επιχείρηση δουλεύω 3 χρόνια και στο καινούριο μαγαζί δουλεύω 1 χρόνο. Είμαι βοηθός μάγειρα και όλα τα φαγητά που βγαίνουν από την κουζίνα είναι τα χέρια μου. Δουλεύω στο μαγαζί 3 χρόνια και ασχολούμαι με το σέρβις. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο καθένας μπορεί να μου πει το μακρύ του και το κοντό του. Καλώς να έρθει ο Έκτορας να ορίσει, να δει τα χάλια μας. Αν δεν αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές κάποιων ατόμων, όχι ο Μποτρίνη, ούτε ο Θεός ο ίδιος, να κατέβει, δεν γίνεται προκοπή. Έχω άγχος να πάει καλά το εστιατόριο το καινούριο και γι' αυτό και φώναξα τον Έκτορα να μας βοηθήσει, που έχει γνώσεις περισσότερες στο θέμα. Κυρία Ελένη! Δεν υπάρχει κανένας. Κυρία Ελένη! Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, κυρία Έκτορα! Είσαστε, κυρία Ελένη! Όχι! Πού πήγανε όλοι? Να τις φωνάξω! Παίζουνε μπίριμπα! Ελένη! Ελένη! Πού είσαι, έλα εδώ! Έλα, τι έγινε, πόλεμος? Έλα εδώ να δεις ποιος ήρθε στο χωριό μας! Ήρθα! Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Πάμε να κάτσουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, να είσαι καλά και θα είμαι και στην κουζίνα. Ευτυχώς που ήμουν εγώ έξω και τον άκουσα. Είχαν χωθεί όλοι στο δίπλα εστιατόριο. Λοιπόν, το μαγαζί είναι καινούριο αυτό. Καινούριο, ναι, φέτο το καλοκαίρι ανοίξαμε. Αυτό είναι το πρώτο σου μαγαζί? Όχι, είναι δίπλα ακριβώς. Έχεις άλλο μαγαζί? Έχουμε άλλο μαγαζί. Φαίνεται ότι έχεις δουλέψει πολύ στη ζωή σου πάντως. Σε δυναμικό άνθρωπος. Και ο άντρας σου μαζί. Είσαστε μαζί λοιπόν. Ναι, ναι. Πού είναι ο άντρας σου? Είναι δίπλα, στο άλλο μαγαζί. Στο άλλο μαγαζί, είναι ακριβώς απέναντι. Δέδε! Δέδε! Έλα λίγο. Καλώς τον κύριο Δέδε. Θέλετε, κάτσε.
Πώς είσαι? Καλά, εσείς? Ποιος κάνει το κουμάντο εδώ? Τι λέει? Και οι δύο. Πώς αποφασίσατε να πάρετε αυτό το εστιατόριο? Λόγω τόπος μας ερημώνει, αποφασίσαμε να πάρουμε και αυτό. Και το δουλεύει το παιδί το μαγαζί? Ναι. Και του δώσετε να αναλάβει το συγκεκριμένο εστιατόριο? Ναι. Το άλλο το έχετε αναλάβει εσείς? Ναι, βέβαια. Το παιδί τι ιδέα έχει για το μαγαζί, τι θέλει να κάνει? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν έχει σκεφτεί τι θα κάνει με αυτό το μαγαζί ακόμα. Προσπαθούμε να τον βάλουμε εδώ στο μαγαζί για να έχει και την εμπειρία και να αποκτήσει και κάποια ταυτότητα το μαγαζί αυτό. Κατάλαβα. Άρα το μαγαζί λες δεν έχει ταυτότητα. Τι μαγειρεύει? Ό,τι έχει και το από εκεί μαγαζί σε ψαρικά. Άρα το ίδιο μενού έχετε? Ναι, ναι. Γιατί δουλεύουμε την από εκεί κουζίνα. Γιατί από εκεί? Γιατί ακόμα δεν την έχουμε φτιάξει εδώ την κουζίνα. Και άρα μία κουζίνα βγάζει δύο. Έχουμε σερβιτόρους. Ναι, ναι, ναι. Οι ίδιοι σερβιτόροι από εκεί έρχονται εδώ? Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουμε μία κουζίνα εκεί που σερβίρει εδώ. Οι σερβιτόροι από εκεί σερβίρουν εδώ. Ναι. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να ξέρεις. Ο γιος το θέλει, αυτό το έχει. Τι του αρέσει εκτός από το εστιατόριο? Μισό λεπτό να τον φωνάξουμε να τον γνωρίσετε. Θα σου πω πώς φωνάζεις. Θα πρέπει να δίνω και την παραγγελία. Μία καλαμαράκια! Κώστα! Ένα κιλό ψάρι! Κώστα! Αυτός είναι ο μικρός μας. Γεια σου, Κώστα. Πώς είσαι? Καλά. Μια χαρά. Τι μικρός, 2 μέτρα πού είναι? Μου είπαν εδώ ότι είσαι ο υπεύθυνος, ο άρχοντας του μαγαζιού. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δύσκολα. Τι είναι το αγαπημένο σου φαΐ? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Κανένα? Σ' αρέσουν όλα? Όλα, όλα. Μπράβο. Λοιπόν, κουζίνα εσύ, φέρτε μου ένα κατάλογο να παραγγείλω. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί θα μας δει ο Έκτορας. Κοιτάει τα πάντα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και πρέπει όλοι να τα καταφέρουμε. Καλησπέρα. Ορίστε. Να σου πω, τα έχουμε όλα στον κατάλογο? Όλα. Τον είδα τον Ποντρή, ήταν λίγο εκφοβιστικός, αλλά εγώ δεν μασάω. Θα πάρω την παραγγελία μου, μια χαρά, ευγενική, από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι θέλει. Για να δούμε λοιπόν. Τζατζίκι τυροκαυτερή φέτα, πατζάρια, χωριάτικη μαρούλι πατάτες, σαγανάκι τυρί και ανθή γεμιστή με τυριά. Πάω στοίχημα λοιπόν, που αν ζητήσω ανθούς γεμιστούς με τυριά δεν θα έχει. Έχουμε και κρεατικά για να μην λείψει λίγο κρεατάκι πάνω στη θάλασσα. Και μετά πάμε ποικιλία θαλασσινών, μεγάλη, μικρή, μεσαία, φρέσκα ψάρια. Αυτό ήταν το μενού μας. Μου θυμίζει πιο πολύ μενού μεζεδοπολίου από εστιατορίου. Και βλέπουμε τον κακομοίρη που πηγαίνει εκεί και δεν τα αρέσει το μενού, έρχεται εδώ και βρίσκει το ίδιο. Πολύ φαντασία, ρε παιδί μου, οι εστιατόρες. Ειδικά όλοι αυτοί που βρίσκονται σε εκπληκτικές τοποθεσίες. Στα όλα. Ορίστε. Λοιπόν, θέλω ανθούς γεμιστούς. Δεν έχω. Πατζάρια και σκορδαλιά. Δεν έχω. Χόρτα. Δεν έχω. Δεν μου προστάξεις όλα. Στο περίπου. Ας τα αφήσουμε τα ορεκτικά. Θέλω. Ωραία. Τα πόδι ψητό. Γαρίδες σαγανάκι. Ωραία. Τι θα μου πρότεινες άλλο? Κολοκυθοκεφτέδες. Α, δεν έχεις ανθούς, αλλά έχεις κολοκυθοκεφτέδες. Ναι, γιατί δεν έχω το λουλούδι από τους ανθούς. Η ποικιλία τι έχει? Η ποικιλία έχει γάβρο, γαρίδες τηγανιτές, χταποδάκι, μαρίδα, θερίνα. Με λίγα λόγια έχει όλο τον κατάλογο. Ακριβώς. Ωραία. Φέρε μου άλλο ένα πιάτο, τι θες εσύ. Τέλεια. Ο Θεός ήτανε μάντης, ήτανε μάγος, ήτανε δεν ξέρω. Ό,τι δεν είχε αυτό ζήτησε. Ο Έκτορας είναι καταπληκτικός. Και ήτανε και κούκλα. Πολλά λες, εκεί στο τηγάνι. Και του έκανα και πρόταση να κοιμηθεί στο σπίτι πολύ. Μου. Σε παρακαλώ πολύ. Πάντως στο σπίτι, στο δικό μου δεν τον παίρνω λοιπόν. Πάντως. Έχει παραγγείλει όλα τα ορεκτικά, δεν έχει τίποτα. Έλα λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα το φάιν, παιδιά, έλα. Τα πόδια έχω πάρει. Τα πόδια δεν έχει. Δεν έχει τα πόδια. Τι δεν έχει τα πόδια. Ρώτησες. Τελείωνε τώρα, τι έχεις πάρει πάλι. Θα φτιάξει τα γαρίδες σαγανάκι, ναι. Μια ποικιλία μικρή και θα δω τώρα τι θα γίνει με το χταπόδι. Με έχετε κάνει ρόμπα ξεκούμποτ. Πήγε η Νικολέτα να πάρει παραγγελία, χωρίς να μπει στην κουζίνα για να μας ρωτήσει τι έχουμε και γίναμε ρεντίκολο. Δεν έχει τα πόδι. Με τι μπορούμε να τα αλλάξουμε? Με σουπιές. Πολύ ωραία, με σουπιές. Τέλεια. Ευχαριστώ. Το ένα δεν το έχει, το άλλο δεν το έχει. Βάλε μια πινακίδα απ' έξω με τα μπέρα και γράψει. Σήμερα έχουμε σουπιές και πατάτες τηγανιτές. Fish and chips να το κάνουμε, αγγλικό. Αντί για χταπόδι, σουπιές. Σουπιές τι, τηγανιτές, ψητές, βραστές, κοκκινιστές. Κάνε ό,τι γουστάρεις τώρα εσύ, δεν με νοιάζει. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Σέλινς, τηγανιτή, σωτέ, ποσέ. Αλλά εντάξει, παίρνω έξω από την κουζίνα, έχεις καμιά δουλειά εδώ μέσα. Α, να σου πω, που δεν μου το ξαναπείς. Έλα σε παρακαλώ, τώρα θα παίξουμε με τις λέξεις τώρα, έξω. Έλα, έξω, 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 έξω. Ο Διαμαντής συνέχεια φωνάζει, γίνεται αυτός ο χαμός και από τις φωνές δεν μπορεί να βγει δουλειά έτσι. Το εστιατόριο αυτό μου φαίνεται τελείως παρατημένο. Ένα εστιατόριο πρέπει να λειτουργεί σωστά. Να υπάρχει οπτική επαφή με τον πελάτη, ο σερβιτόρος, να υπάρχει μια κουζίνα σωστή. Και στην τελική, γιατί να είμαι υποχρεωμένος να τρώγω οτιδήποτε άλλο πουλάει και το εστιατόριο. Δεν μπορείς να είσαι δύο εστιατόρια διαφορετικά, να λειτουργείς από ίδια κουζίνα και να έχεις το ίδιο μενού. Λάδι έβαλε στο τηγάνι. Έβαλα! Έβαλες εσύ, έβαλε ο Κώστας λάδι. Α, δεν πάμε καλά! Σε βλέπω για έξω, στο λέω. Νομίζω εσύ θα πάρεις πασπόρτα από εδώ. Έλα να μπορεί να το βουλώσεις λίγο το στοματάκι σου. Ωχ!
κάτι, γιατί θα φύγω. Στο καλό και να μας γράψεις, πάει και τον Μποτρίνη από εκεί και πηγαίνετε στο σπίτι που γουστάρεις. Εντάξει. Έτσι, όχι τρέλα. Εγώ είμαι τρελός από μόνος μου. Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος? Τραμπούκος είναι, μας φοβίζει όλους και μας τρομοκρατεί μέσα στην κουζίνα γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τα μούτρα του. Καλά, θα στο βγάλω εγώ το ματάκι. Έχεις πρόβλημα με τα μάτια μου, παλιοσαύρα. Εσαύρα, μας έχεις ζαλίσει εδώ μέσα. Άκου, με είπε και σαύρα. Αν συνεχίσει ο Διαμαντής να με βρίζει έτσι και να συμπεριφέρεται έτσι στην κουζίνα, θα σηκωθώ να φύγω. Ελπίζω να βιαστούν, γιατί θα με βρουν εδώ σαν τη γριά στα κεραμίδια από το κρύο που αρχίζει και κάνει. Ρε παιδιά, είμαι τόση ώρα απ' έξω, δεν μιλάω. Έλα πολλά λες, εσύ έξω από την κουζίνα. Όταν δεν έχω δικαίωμα δεν έχετε ανάψει σήμερα. Τρομάει το μαγαζί. Δουλειά μου είναι να ανάψω από ρευτήρα. Έχει δουλειά μες στην κουζίνα. Έχει καμιά δουλειά μες στην κουζίνα. Ρε πάρτε λίγο θέση ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Πάρτε λίγο θέση. Έλα παιδιά, έξω από την κουζίνα. Έλα έξω εδώ. Έλα, ρε, μπες μες στη σαριά, ρε. Πού είναι το στόμα σου, είναι. Λοιπόν, φωνάζει ο Διαμαντής, φωνάζει η Ρούλα, φωνάζει από πού και σπου η Γιάννα και αυτοί που πρέπει να φωνάξουν, ο Κωστάκης και η Ελένη, του μπεκεί, δεν μιλάνε καθόλου. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό, γιατί βλέπω να κλείνουν το μαγαζάκι. Πρώτη φορά που δεν ξέρω τι γίνεται στην κουζίνα, αλλά έχει περάσει μία ώρα και ένα τέταρτο. Σε λίγο θα βγάλω σταλακτήτες. Ακόμα η ποικιλία! Έλα κάτι μόνος. Σιγά τη σαγανάκι εσύ! Θα σου φέρω στο κεφάλι, κόφτω αυτό το πράγμα. Κόφτω, μας έχεις πάει στα νεύρα. Άμα. Ένα άτομο είναι και κάνουμε λες και έχει έρθει ολόκληρος λόγος να πούμε. Ορίεσαι. Και έσαι ξανά την κουζίνα. Ορίεσαι. Τελείωνε, έσαι καμιά δουλειά να πας από μέσα το σαγανάκι. Σε νοιάζει. Απ' έξω δεν είναι το φάστος, κοιτά να περάσω από μέσα και σε νοιάζει. Τελείωνε, άντε να πήγαινε μέσα. Φύγε από το γάμο. Άντε, μπράβο! Τέλος, μην μου ξαναμιλήσεις. Τελείωνε. Τελείωσε. Στην κουζίνα έχουμε δουλειά εγώ και ο Κωστής και κανένας άλλος. Τα κορίτσια πρέπει να είναι έξω από το πάσο και να μιλάνε έξω από το πάσο. Όχι να μπαίνουν μέσα στην κουζίνα μας. Για ρε τη σαγανάκι, έρχονται και τα υπόλοιπα. Παναγιά μαζί σας. Παναγιά μαζί μου γιατί? Παναγιά μαζί σας. Τι έχουν έριξει μέσα? Θα το φάω απευθείς από το τσουκάλι. Ούτε πιάτο, ούτε τίποτα. Α, θα βγάλω αυτό εδώ. Θα το σερβίρω εδώ. Ένα μέτριο σαγανάκι. Έχω φάει και χειρότερα, αλλά έχω φάει και καλύτερα. Ντεμή κατάσταση. Ορίστε και ποικιλία. Ο πύργος Βαβέλ. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Καλαμάρι κατεψυγμένο, τσεκαμένο. Μου είχε πει ότι η ποικιλία έχει χταποδάκι. Έχει διάφορα. Εδώ βλέπω μόνο τηγανιτά. Αυτό δεν είναι ποικιλία. Αυτό δυστυχώς είναι ποικιλία τηγανιτών ψαριών ψημένο σε βαλβολίνη. Και οι σουπιές. Τι είναι αυτό το πράγμα, σουπιά? Να σου πω, πού είναι ο μάγειρας μας, ο ιδιοκτήτης? Να τον φωνάξω. Φώναξε τον λίγο. Μάλιστα. Τα παιδάκια μέσα ξέρουν να φωνάζουν μόνο. Τώρα όμως που θα τους πω να πάνε έξω γιατί τους θέλει, θα πω ποιος θα γελάει και ποιος θα φωνάζει και ποιος θα ορίεται. Αυτό κάποτε ήταν σουπιά, φαντάζομαι πριν 2.000 χρόνια. Σαν να είναι πραγματικά το π***νος μαμούθ. Ανάλατη, άγευστη, είμαι σίγουρος πως αν είχα μια πρόκα και κάρφωνα τη σουπιά, η πρόκα θα στράβωνε. Η σουπιά κοινός είναι για το Σε περιμένει. Ποιος? Πού είναι ο άλλος? Φιλαράκο, σε περιμένει, μου το έπαιζες τόση ώρα τρελίτσα. Για πήγαινε έξω να τα ακούσεις. Ποιος με περιμένει, εμένα? Έλα, πάμε εκεί μαζί. Πάμε που γουστάρετε, μέσα. Οχ, πάει και ο Διαμαντής μαζί. Τι που με τώρα. Τι έγινε, εσύ υπεύθυνος, ε? Ναι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Είναι η πρώτη φορά που δεν πάω σε κουζίνα. Δεν έχω λόγο να πάω στην κουζίνα δίπλα. Η δική σου κουζίνα είναι μέσα, δεν έχει ξεκινήσει. Και σε χρόνια δώσε ένα μαγαζί με ψάρι. Αυτό είναι σαν το λάστιχο. Ανάλατο, καμένο και σκληρό, ή έχω άδικο? Τόπισε το παιδί. Αφήνεις εσύ και βγαίνει αυτό το πράγμα από την κουζίνα σου. Τι είναι αυτό το πράγμα, φίλε μου? Δεν είναι ντροπή φρέσκες σουπιές μέσα από τη θάλασσα τώρα βγήκανε? Να τις κάνεις αλάστιχο, σαν τα παπούτσια σου τις έκανες. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Καθόλου καλή. Ρε φίλε, τη δοκίμα σας πώς ήτανε? Τη δοκίμα σας. Πώς ήτανε σουπιά, πάρε λίγο ζωντάνια, πες μου. Ήταν πολύ σκληρή. Και γιατί την άφησες να φύγει? Του έλεγα συνέχεια, αλλά δεν με άκουγε. Ποιο ήταν αφεντικό, εσύ αυτό? Εγώ είμαι το αφεντικό. Για τον πούτο ήταν η σοπιά, το λέω εγώ. Ήτανε. Δεν ήταν. Ήτανε για παππούτο. Για χαρά ήταν. Λάστιχο, σαν πούτο. Δεν είσαι εσύ να φάει. Καλά, ξέρει εσύ. Έχει κάτι άλλο σε από μένα παραπάνω. Φάτι με. Εγώ την έχω φάει, εσύ έχει φάει. Δεν τρώγεται καθόλου. Δεν είμαι σε ένα μιλάω κόρε. Πάμε από εδώ. Είναι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται. Έφτασα στα όρια μου, τα ξεπέρασα τα όρια. Και τρελάθηκα τελείως και πήρα το τραπέζι και το ντουμπάρισα. Για να μην τα πάρω περισσότερο στο κρανίο, μην με νευριάζετε άλλο και τα διαλύσω όλα.
Εγώ τώρα θα φύγω. Εσύ θα πας στην κουζίνα, θα συμμαζέψεις όλη αυτή την κατάσταση που είναι κατάσταση για τρελούς. Και αν είναι όλα καλά, αύριο που θα έρθω, θα μου πεις να μείνω. Αλλιώς μπορώ να μην ξανάρθω άλλο. Γεια. Η αντίδραση του Διαμαντή ήταν πολύ επιθετική προς τον Έκτορα. Νευρίασε πολύ για το πιάτο και έγινε φασαρία. Σε λίγο θα πηγαίνω σε εστιατόρια με πανοπλία. Είναι ντροπή για έναν επαγγελματία όταν ένας πελάτης του κάνει κακή κριτική να βγαίνει στη σάλα και να τα κάνει όλα από π***α. Δεν είμαι καλά, δεν θέλω να μιλήσω, ρε παιδί. Τα πέταξε όλα κάτω εδώ, παιδί. Μπορώ να μιλήσω τον άνθρωπο να έρθει να μας βοηθήσει και αυτό δεν πέταξε όλα κάτω. Το ίδια κάνεις. Αν μου το ξανακάνει αύριο θα το πετάξω στη θάλασσα. Κώστα, βάλε μια σειρά εδώ μέσα. Μα δεν καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα συνέχεια. Για ένα εστιατόριο που ζήτημα αν κάνει κουβέρ κάποιες μέρες, το προσωπικό είναι πολυάριθμο, αριθμητικά. Γιατί ποιοτικά τα πράγματα αλλάζουν. Πόσοι από αυτούς είναι επαγγελματίες και ξέρουν να φέρονται? Τι έγινε, καλά? Καλά, εσείς τι κάνετε? Δεν περάσετε το κομμωτήριο, δεν έχετε δουλειά να κάνετε? Σκέφτες, κάναμε όλους. Συνεχίστε έτσι, λοιπόν. Τι έγινε? Τι να γίνει, ρέκτορα, εδώ. Κάθεσαι και κοιτάζεις έξω τι κάνουνε? Τι να κάνω? Δεν έχουν δουλειά να κάνουνε? Τους φωνάζω, αλλά δεν ακούνε. Δεν θα ασχοληθώ με τη Γιάννα και την Νικολέτα. Είμαστε μαγαζί και πρέπει να κάνουμε ο καθένας τη δουλειά του. Τι είναι αυτό το μαγαζί, το αδέρφι του διπλανού? Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα το κάνουμε. Τι θα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή? Δεν ξέρω ακόμα. Το μαγαζί το παίρνουμε αφού ξέρουμε ήδη τι θα το κάνουμε. Δεν παίρνουμε το μαγαζί και μετά λέμε θα το κάνω ειδικό. Είναι μεγάλη απόφαση το τι θα κάνω το μαγαζί. Πρέπει να ρωτήσω και τη γνώμη των γονιών μου. Εσύ είσαι και μάγειρας. Σε τι εξειδικεύεσαι? Δεν ξέρω. Τι σ' αρέσει να μαγειρεύεις? Ό,τι μου δώσουν θα το μαγειρέψω. Δηλαδή θα σου δώσω ένα παπούτσι να το μαγειρέψεις? Βεβαίως. Ωραία, θα σου δώσω ένα παπούτσι να το μαγειρέψεις, λοιπόν. Στην κουζίνα ποιος κάνει κουμάντο, εσύ? Όλος εχθές σε κόντεξε να διαλύσει το μαγαζί. Με εσάς δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ ταράχτηκε. Εγώ θεωρώ ότι ταράζεται με όλους, όχι μόνο με μένα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα ρυθμίσεις. Αυτό εδώ είναι μια ευκαιρία, λοιπόν, να αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις το μαγαζί μόνο. Θέλει γενικά το μαγαζί να φρεσκάρισμα, να το δώσουμε μια ταυτότητα, να ζεστάνει. Εδώ μέσα μπαίνεις και νομίζω ότι μπαίνεις σε ψυγείο. Πήγαινε στην κουζίνα, την άλλη κουζίνα, αλλάζω και έρχομαι. Έχει δίκιο ο Έκτορας για όλα αυτά που μου είπε για το μαγαζί, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Σε αυτό το μαγαζί έρχονται και τους βάζουν εδώ να φάνε. Ούτε εργοτάξιο να ήτανε. Μόνο μπουρδ***ν είναι. Αλλά λίγο ακόμα να το κρατήσει ο μικρός, μπουρδ***ν θα το κάνει. Εγώ δεν θα σου φωνάξω σήμερα. Υποσχέσου και εσύ το ίδιο. Αυτό εδώ στο υπόσχο. Θα έρθει ένας άνθρωπος να δείξουμε λίγο επίπεδο. Ποιος άνθρωπος θα έρθει? Ο Έκτορας. Πάλι αυτός είναι εδώ? Ναι, πάλι εδώ θα έρθει. Του τα έχω μαζεμένα από τα χθες. Ας τον έλα, πήγαινε μέσα τώρα και σιάσει μας. Τι έγινε, πάλι φωνάζετε? Πάλι εδώ μέσα στην κουζίνα εσείς. Καλημέρα. Τι έγινε, σε μαντρώσανε? Τον έχετε μαντρώσει? Έλα, με μαντρώνει κανένας. Να σου πω τι κάνετε εδώ στην κουζίνα εσείς. Ήρθαμε να ρωτήσουμε τι έχει, τι δεν έχει. Όπου πάω σας βρίσκω μπροστά μου. Έξω, πάμε. Μπράβο. Έξω. Κοίτα που μπριζώσαν και τον Έκτορα να έρθει να μας την πει. Δηλαδή και όποιος άλλος περάσει θα μας τη λέει. Δεν καταλαβαίνω, μπορούμε να κάτσουμε ένα λεπτό, να πούμε δύο κουβέντες. Δεν ήξερα ότι βάλαμε καινούργιο αφεντικό στην κουζίνα. Κάνε καμιά σουπιά της προκοπής εσύ. Κάτι θα κάνω. Κάποια στιγμή που θα τον δω προσωπικά θα τα πούμε. Θα τον δεις κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι, όχι έτσι. Δεν καταλάβετε, έχω πολύ σκληρό για αυτό. Άμα με αφήσει ήρεμο, θα είμαι ήρεμος. Μπα, ήρθε να μας αλλάξει εδώ μέσα. Ποιος, η κοντούλα λεμονιά? Επειδή είμαι λίγο αρπαγμένος από τα χθες με τον Έκτορα, ελπίζω να είναι λίγο πιο ήρεμος σήμερα και να ηρεμήσω κι εγώ για να μην έχουμε πάλι κόντρες και τα ίδια μέσα στην κουζίνα. Τα νέα για την άφιξη του Έκτορα στο χωριό διαδόθηκαν αμέσως και κάποιοι μπήκαν στον πειρασμό να πάνε για φαγητό, μην γνωρίζοντας ότι το μενού δεν έχει αλλάξει ακόμη. Να λέμε τα καλά, να λέμε και τα κακά. Η κουζίνα είναι πεντακάθαρη, γυαλί. Και ξέρουμε γιατί. Γιατί η κυρία είναι λίγο άρρωστη με την καθαριότητα. Θα δούμε τι θα γίνει όταν η κυρία πάει διακοπές. Εκεί να είσαι εδώ. Γιατί άμα φύγει η γενιά η δικιά μας, μετά τα κορίτσια τέλος. Ούτε τα χέρια στο νερό δεν βάζουν. Για να μην φύγει το ημιμόνιμο από τα νύχια. Ακόμα τις παραγγελίες. Τι παίρνουμε, από ολόκληρο λόχο? Έχει περάσει τόση ώρα, είναι δύο κοπέλες από εκεί, παραγγελία τελικά δεν έχει έρθει ακόμα. Όταν σας λέω εγώ δεν κάνω για παραγγελίες, αυτές δεν με πιστεύει κανένας. Ο ψήστης μέσα πάντως, ελβετικός σου γιάς. Βγαίνει όταν χρειάζεται. Έφερα παιδιά παρέα. Τι είναι αυτό? Παραγγελία. Για να την ακούσουμε. Μια τυροκαυτερή, μια χωριάτικη, μια πατάτες, ένα τυρί σαγανάκι, σαρδέλα, γαύρος, θράψαλο. Έλα ρε. Σουπιά ψητή, φιλέτο κοτόπουλο και δύο μπριζόλες χοιρινές. Όλα αυτά θα φάνε. Πόσα πράγματα πήρατε, ρε Γιάννα? Ήθελα να τόσα. Τι να κάνω, να τους πω να μην πάρουν τόσα πολλά? Θα ήταν αλόγικο να μου φωνάζουν και να μου λένε ότι παραγγείλανε πολλά. Αφού τόσα θέλανε, τόσα πρέπει να τους πας. Τι είναι αυτό, ό,τι θέλω εγώ πάω. Και βλέπουμε ότι με λίγη δουλειά παραπάνω.
υπάρχει μια γενικά γκρίνια. Προτιμάνε ο πελάτης να τρώει λίγα πράγματα. Μήπως μου κουραστούν τα τσαμένα μου. Είχανε πελάτες. Και η κουζίνα αρχίζει και δουλεύει αργά και σταθερά. Φυσικά εδώ τα 4-5 πράγματα είναι τηγανιτά. Καλαμάρι τηγανιτό, γάβρος τηγανιτός, τράψαρο τηγανιτό, γαρίδες τηγανιτές. Το φεστιβάλ του τηγανιτού. Ρούλα, σε ποιο τραπέζι σε πάνε. Σε ποιο τραπέζι πάνε. Εσύ πήρε την παραγγελία και ρωτάς ποιο τραπέζι πάνε. Πάνε σε άλλο. Παραγγελία και δεν ξέρεις ποιο τραπέζι πάνε. Πες μου σε ποιο τραπέζι λίγο πάνε. Στο 13 δίπλα. Περιμένω ακόμα πολύ πίτες τέτοια. Εσύ δεν είσαι πάσου. Όχι, δεν ξέρω πού είναι οι πίτες. Εκεί από κάτω είναι οι πίτες. Να έρθω εγώ να τις βρω. Όχι, κάτσε εκεί, θα σου τις φέρω εγώ. Να έρθω γύρω-γύρω να τις πάρω. Όχι. Άσε, να έρθω εγώ. Όχι, μην κουνιέσαι από εκεί. Λίγο σας παρακαλώ να περάσω. Ευχαριστώ. Πιάτα για τις σαρδέλες δεν έχω. Εγώ τα πάρω τα μόνος. Πίτες, άσε να τις πάρω εγώ τις πίτες. Μην κουράζεσαι. Κάτσε εκεί, μην κουράζεσαι. Ήρθε ο τρελός από εδώ. Έλα μου. Μπαίνει, βγαίνει, ο καθένας κάνει του γουστάρι. Τελικά ποιος είναι το αφεντικό. Μάλλον ο ψήστης του τρελού γίνεται. Δεν δουλεύετε, κάθεστε. Έλα ρε Κώστα, βάλε μια σειρά εδώ μέσα, ήμαρτον πια. Δεν μπορώ, δεν έχω κουραστεί με εδώ μέσα. Καλά, εντάξει τώρα. Άμα κουράσεις από τώρα, εμείς που είμαστε 20 χρόνια, ή ο Έκτορας τι πρέπει να πει. Τι να κάνω, πρέπει συνέχεια εγώ να είμαι με το βούρδουλα στο χέρι. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις δουλειές του. Θα τα πάρεις δίπλα. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι δικά σου. Να έρθει η άλλη να τα πάρει, δεν είναι δικά μου. Όπως σας το έχω πει, αυτή δεν κάνει εδώ μέσα. Γιάννα, πάρ' τα πιάτα. Γιατί εσύ δεν μπορείς να τα πάρει. Δεν τα παίρνει αυτή τα πιάτα. Είναι δικά της. Όλοι ξέρουμε πώς δουλεύει το μαγαζί. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Δεν κατάλαβα σήμερα γιατί άλλαξε αυτό και έπρεπε να παίρνω εγώ τα πιάτα της Γιάννας. Το δύο τραπέζι. Έλα, Γιάννα. Και γίνεται ένας χαμός για το ποιος θα πάρει τα πιάτα. Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Όλοι στο μπουκούς όλα. Θα πείτε την άλλη παραγγελία να τα βγάλουμε. Μπατάτες. Παιδιά, διαβάζετε το. Έλα, Ρούλα, διαβάζεις. Δεν μπορώ. Η άλλη είναι χωρίς γυαλιά να δουλέψει. Δεν βλέπω τα γυαλιά μου, παιδί μου, δεν βλέπω. Άντε ρε σκα***, γρια. Εδώ πάνε τα γυαλάκια σου. Εδώ, φούρα τα γυαλάκια σου και να βλέπεις τις παραγγελίες. Εγώ θα τα φέρνω. Αυτά δεν είναι δικά μου, δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου. Τελειώνεται, ακόμα ούτε τη σαλάτα δεν μπορείτε να φτιάξετε. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Που έχω μπλέξει εδώ μέσα. Αυτή τη δουλειά έχει γίνει. Τελειώνεται μέσα με το μπουφέ. Γεια, ηρεμήστε λίγο. Άντε. Θα κάψω τα κρέα. Όλη την ώρα πονάτε, πονάτε. Βοηθάτε χριστιανοί, βοηθάτε χριστιανοί, βοηθάτε κόσμο όλε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ μέσα. Περνάει έξω μόνο από εδώ μέσα. Περνάει έξω. Εσύ βούλωσέ το, βούλωσέ το. Μπράβο σου λέω. Άντε ρε νούμερο. Μπράβο ρε. Πήγαινε έξω, άιντε. Να μην σας νιέσω όλους. Εμένα από την κουζίνα δεν θα με βγάζει κανένας. Είναι δουλειά μου να είμαι μέσα εκεί, να παίρνω τα πιάτα μου, να πηγαίνω τις παραγγελίες μου. Φαγητά κρυώνουμε, πάρτε τα από εδώ. Πού πάει, ποιο είναι πιανού, έχεις φέρει 4 φαγητά, δεν λες ποιο είναι πιανού. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Σου να ξέρω. Θα κοιτάξω σε γλιτώρα που θα πάνε. Δύο τραπέζια έχουμε, πού πάνε άρα γι' αυτά. Στο ένα ή στο δύο. Άπε μπαμπλό. Εγώ το φιλέτο πού να το πάω. Μια σαρδέλα. Δεν ξέρεις πού να το πάω στο φιλέτο. Όχι, δεν ξέρω πού να το πάω. Μα αυτό απλά για να το κυβάλασα. Παναγία μου. Μας έχει πάει τέτοιας εδώ μέσα. Ρε π***. Τι θα πάνε να τα είσαι με τον κόσμο. Ρε π***. Μου. Έξω ρε. Έξω ρε από την κουζίνα και οι δυο σας. Ρε π***. Έλα μάμα ρε. Έξω. Έξω. Πήγαινε έξω. Τα κάναμε σκα***. Να πάρω να φάει κάτι. Το έξω ρε. Ράτε! Σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Αθερίνα στο πάτωμα. Πρέπει να είμαστε όλοι ρομποτάκια. Να σερβίρουμε κανονικά. Όχι να είμαστε πέρα βρέχη. Αυτές κουκουρούκου. Το μυαλό αλλού, ανεύθυνες, ανώριμες. Με δύο τραπέζια, η Γιάννα και η Νικολέτα τα κάνανε σκ***α. Είχε δίκιο η μάνα μου για τις σερβιτόρες. Πώς πάει? Τώρα δεν τρώγεται με τίποτα εδώ πέρα. Γενικά. Κλάφτα χαράλαμπε. Τι έγινε εδώ, νηστεία? Νηστεία. Έχουμε ξεκινήσει με ψωμί. Έχουν φάει όλοι. Μισή ώρα περιμένουμε. Τελικά είναι και το σέρβις για τον καβάλα. Φίλε, αυτό είναι παραψημένο. Αυτό μπορώ, ρε παιδί, μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν παραψείς δύο μπριζόλες. Όχι, βγήκα από εδώ πίσω. Πήγα πήρα πίτες, το πάσο τι έκανε. Εγώ σου φταίω τώρα. Εσύ φταίς. Γιατί φταίω εγώ. Γιατί ζήτησα πίτες, τέτοια και δεν έκανες τίποτα. Τελείωνε. Άκου να σου πω, δεν μου το ξανακάνεις εμένα αυτό, γιατί είσαι κακομοίρας.
Άντε δεν πες μέσα, άντε δεν πες μέσα. Άντε μπράβο. Αυτό το πράγμα. Τελείωνε κατά μια μία να κάνω εδώ μέσα. Έχουμε γίνει ρεζίλη στον άνθρωπο. Τελείωνε. Ο ψήστης μην ξέρει τι λέει και να μας βρίζει όλους. Ο Κώστας να του πετάει μαριδάκι με αλεύρια στη μούρη. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Με αυτούς θα δουλέψουμε. Εγώ τη δουλειά μου σε ψαριά μέσα την κάνω πολύ καλά. Και όταν όμως δεν με βοηθάει η κουζίνα και πάω να πάρω τα πράγματα μόνος μου, γίνεται αυτό που έγινε. Έλα να σου πω. Άκουσε με. Μου φτάνε αυτά που είδα, αγόρι μου. Αύριο το από εκεί μαγαζί θα μείνει κλειστό γιατί θα ξεκινήσουμε λίγο δουλίτσες. Φρόντισε να βγουν τα πιάτα και να στρώσει λίγο την κατάσταση. Και σας θέλω όλους αύριο να μιλήσουμε. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Θα μιλήσουμε όλοι μαζί με τον Έκτορα. Αύριο έχουμε meeting. Περίπου φαντάζομαι τι θα μπορεί να μας πει με όλο τον μπάχαλο που είδε αυτές τις δύο μέρες. Και να αναλάβει ο γιος μου πρωτοβουλίες για το μαγαζί και να βάλει στο μυαλό του ότι πρέπει να γίνει επαγγελματίας παρόλο το νεαρό της ηλικίας του. Με όλα αυτά που έχει δει και έχει ακούσει ο Έκτορας, αύριο στο meeting θα μας βρήσει όλους σίγουρα. Στο εστιατόριο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ο καθένας κάνει το πρόγραμμά του, ενώ ο Κώστας ενεργεί ως παρατηρητής. Δεν φαίνεται έτοιμος να σπάσει αυγά. Ο Δέδες και η Ελένη έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος. Έχουν αφήσει τη διοίκηση του εστιατορίου σε ένα άγουρο παιδί. Σήμερα θα πρέπει να καταλάβουν το λάθος τους και να ξεκινήσουν όλοι και όλα από το μηδέν. Θέλω να πιστεύω σήμερα που θα έρθει ο Έκτορας. Θα κάνει ένα δυνατό ηλεκτροσόκ στο γιο μου για να πάρει το απάνω του και να πάρει μπροστά και να αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες μόνος του. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα! Πώς πάμε! Καλά! Ξεκινάμε αλλαγές, το είδατε! Πολύ ωραία! Μπράβο που δουλεύετε όλοι! Λόγω του ότι είστε όλοι χήμα στο κύμα, θα πάμε να τα πούμε στην παραλία. Φύγαμε! Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σήμερα με τον Έκτορα να ξεκαθαριστούν στο meeting κάποια πράγματα και να πούμε τις αλήθειες. Δέδε μου, πού ήσουν χθες? Τα έχω αφήσει στο μικρό τώρα. Εύχομαι να πάει καλά με τη βοήθειά σας. Θα με αφήσω μόνο ήσυχο τώρα από εδώ και πέρα. Τώρα θα σου πω κάτι, είσαι πολύ τυχερός που έχεις αυτή τη γυναίκα, τη δουλεύει πολύ. Δεν θέλω να έχω άλλες έννοιες πια. Έχω κουραστεί. Να με αφήσουν ήσυχο και εγώ θέλω να κοιτάξω τη ζωή μου, το Δέδε. Θα ξεκινήσω από σένα. Τι θεωρείς ότι είναι το πρόβλημα του πάνω μαγαζιού σε σχέση με το κάτω? Είναι ένα, δεν είναι δύο. Άρα πουλάμε τέτοια πράγματα. Ναι. Εσύ? Δεν έχουν ταυτότητα. Εσύ δεν μιλάμε. Τρόπος που δουλεύουμε και στα δύο είναι μαγαζιά. Τι μου αρέσει. Εγώ βλέπω όμως πολλά πράγματα. Όταν βάζει γυαλιά βλέπει. Γυαλιά τα ξέχασα προχθές και δεν τα έβαλα. Να βαφτίσεις, εγώ έχω την πείρα. Τα γυαλιά σου τα ξεχνάς όμως. Με ζηλεύει γιατί είμαι όμορφη, γι' αυτό. Με ζηλεύει. Καλά Γιαννούλα μου. Κάτσε να φύγει ο Έκτορας και θα σε τακτοποιήσω εγώ. Εσύ έχεις τελειώσει σχολή μαγειρικής. Ναι. Θεωρητικά είσαι το νέο αίμα. Στην ταβέρνα της μάνας σου και του πατέρα σου, τι καινούριο πιάτο έχεις βάλει? Έχω βάλει την τέχνη μου στα πιάτα. Καμία τέχνη ακόμα. Αυτό περιμένουμε. Δεν θα έπρεπε, παιδί μου, εσύ να το πας ένα βήμα παραπέρα? Βέβαια. Θα πρέπει, ναι. Και τι περιμένεις? Την απόφαση. Πότε θα πάρεις την απόφαση? Θα έρθει η στιγμή. Η μάνα σου και ο πατέρα σου αύριο θέλουν να σταματήσουν, έχουν κουραστεί. Δουλεύουν πόσα χρόνια δουλεύεις, γυναίκα μου? 20 χρόνια. 20 χρόνια. Πότε πρέπει να δουλεύουμε, 450? Σαν τον Φαραώ μου για να γίνει γυναίκα. Εγώ με τον άντρα μου κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα για το μαγαζί το παλιό και για το καινούριο που πήραμε τώρα. Και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ξεκουραστούμε. Θα πρέπει ο Κώστας να βάλει στο μυαλό του ότι πρέπει να δείξει τσαγανό, υπομονή και επιμονή για να τα βγάλει πέρα. Εγώ δεν ζήτησα τον πατέρα μου και τη μάνα μου να με αφήσουν μόνο μου να διοικήσω αυτή την επιχείρηση. Πάντα θα χρειάζομαι το στήριγμά τους. Το μαγαζί το καινούριο πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο. Βέβαια. Να έχει άλλο όνομα, άλλο μενού και άλλη φιλοσοφία. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Ναι. Πρέπει να δώσεις έμφαση στη θάλασσα, στις επάνω στο κύμα. Ένας πρόκειται από την Αθήνα, άνθρωπέ μου, δεν θέλει να φάει κοκορέτσι. Θα πάει στο βουνό να φάει κοκορέτσι επάνω. Πρέπει να φτιάξουμε την κουζίνα. Να ζεστάνουμε το χώρο, να το κάνουμε πολύ πιο ωραίο. Να φτιάξουμε το χώρο έξω και να κάνουμε ένα εξαιρετικό μενού. Λόγω του ότι φίλε μου για να το ξεκινήσει αυτά στην αρχή πρέπει να έχει λίγο. Εγώ το μενού θα το ξεκινήσω και θα το δείξω αυτόν. Σε αυτόν. Σε αυτόν, βέβαια, σε αυτόν. Είναι ο μόνος που έδειξε ότι έχει αρχή. Και ο Κώστας τα έχει, απλώς. Άκουσε. Δεν το έχει πάρει απόφαση ακόμα. Είστε υπό επιτήρηση. Αισθάνομαι άσχημα που ο Έκτορας επέλεξε το διαμαντή. Κανονικά εγώ είμαι ο μάγειρας σε αυτή την κουζίνα. Καθήκαμε άμα μπει μπροστά ο διαμαντής. Όλο φωνάζει. Τι είναι καλύτερα, να φωνάζει ή να μην υπάρχει? Μπαίνεις μέσα, ποιος είναι το αφεντικό? Εγώ προσωπικά είδα την κυρία και τον κύριο. Θα του δείξω το μενού και ας τα βρουν οι δύο τους μετά. Το καταλαβαίνω τον Κώστα γιατί η ηλικία του είναι μικρή και το μυαλό του είναι αλλού. Αλλά τώρα πρέπει να βάλει τον κ*****
κάτω και να φτιάξει ένα καινούριο μαγαζί από την αρχή και πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Το μαγαζί θα το αλλάξουμε, θα το κάνουμε όλο σε ιταλικό μοτίβο. Θα κάνουμε ένα μενού λοιπόν, θα έχει ιταλικό χαρακτήρα με έμφαση στα θαλασσινά. Η ιταλική κουζίνα δεν είναι μόνο καρμπονάρες, πίτσες και ναπολιτέν. Η ιταλική κουζίνα έχει ένα μεγάλο φάσμα. Θα κάνουμε λοιπόν μια ιταλική θαλασσινή κουζίνα. Και θα αλλάξουμε όνομα στο μαγαζί. Δεν επιτρέπεται να αλλάζουμε ταυτότητα και να κρατάμε το ίδιο όνομα. Και είναι αδιανόητο τα μαγαζιά να έχουν και τα δύο ίδια ονομασία. Ξεκινάμε από το μηδέν. Όλα αυτά που ακούω τον Έκτορα με αναγκάζει να βάλω κάτω το κεφάλι και να δουλέψω πολύ καλύτερα. Είναι ώρα να πάμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε. Φύγαμε. Αυτά που πρέπει ο Κώστας να τα βάλει στο μυαλό του και να συνειδητοποιήσει ότι από εδώ και πέρα κρίνεται το μέλλον του και πρέπει να δει διαφορετικά το καινούριο μαγαζί. Λοιπόν, εσείς πάτε να κάνετε δουλειές. Εσύ πήγαινε όπου θέλεις, μπορεί να πας για ψάρεμα. Εγώ, Διαμαντής και Κουκλάρα, πάνω στην ταράτσα. Να σας δείξω ένα πιάτο. Να την κάνω τι. Θα έρθει και αυτή να δει. Τα λέμε στην ταράτσα. Πολύ καλό, μπορώ να την πετάξω από πάνω. Αχ, Έκτορα μου, έφτιαξες τη μέρα σήμερα. Με κάλεσες να μαγειρέψουμε μαζί. Βεβαίως δεν θα ήθελα να έχω και αυτόν το. Το Διαμαντή μαζί μου, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω κάτι τέτοιο. Ακούγοντας τον Έκτορα να μιλάει και κρίνοντας από την αντίδραση του Κώστα, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι τα λόγια του σεφ δεν πήγαν χαμένα. Μένει να το αποδείξει ο νεαρός. Από πρακτικής πλευράς θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσει το εστιατόριο αυτονομία αλλά και ταυτότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, η διακόσμηση θα θυμίζει ιταλικό εστιατόριο. Αφού έτσι έκρινε ο Έκτορας Μποτρίνη ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ολόιδια εστιατόρια, το ένα δίπλα στο άλλο, σε ένα τόσο μικρό οικισμό. Υπήρχε μια ωραία αίσθηση που άλλαζε ο χώρος, η ατμόσφαιρα ήταν πιο ωραία και τα χρώματα και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία για τον κόσμο. Πάμε να κάνουμε μια συνταγή γρήγορη. Λοιπόν, είναι πολύ απλό πιάτο. Ιταλική συνταγή από τη Σικελία, σκορπίνα αλλά σιλιάνα. Ξεκινάμε με τη σκορπίνα. Την αφήνουμε να ψηθεί σιγά σιγά. Όταν το ψάρι είναι φρέσκο, δεν θέλει τίποτα. Τη γυρίζουμε και τη βγάζουμε και τη βάζουμε στο πιάτο εδώ. Τη βρέχουμε με λίγο λεδάκι. Συνεχίζουμε με λάδι. Στο ίδιο τηγάνι. Παίρνουμε ένα κομμάτι σκόρδο. Βγάζουμε από μέσα τη φύτρα. Το κόβουμε σε 3-4 μικρά κομματάκια. Ευτυχώς που ήρθα εγώ, γιατί αυτός δεν θα θυμάται τίποτα μετά. Πρόσεξε, παίρνουμε την ντομάτα. Τη ρίχνουμε στο τηγάνι μας. Αφήνουμε την ντομάτα λίγο να βγάλει λίγο το ζουμάκι της. Φύλλο δάφνης κομμένο στη μέση. Λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. 2-3 φύλλα από σέλινο. Κάπαρι. Τη σταφίδα. Και στο τέλος, σε τέτοιο ερχόμαστε να ρίξουμε και τις ελιές. Βγάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά. Βλέπουμε τη σάλτσα που γίνεται με σολάδι. Αλάτι. Ξαναπαίρνουμε το ψάρι. Το βάζουμε μέσα. Το σκεπάζουμε λίγο με τη σάλτσα μας. Παίρνουμε το ζουμάκι που έβγαλε το ψάρι. Βάζω το κουκουνάρι. Λίγο αλατάκι ακόμα. Λίγο πιπέρι. Παίρνουμε το ψάρι μας. Κάπαρι. Ελιά. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Τέλειο. Ωραία. Αν θες εσύ βάζεις και δύο κομματάκια σέλινο ομό, φρέσκο από τον κήπο σου, λίγο ελαιόλαδο ομό από πάνω, το πιάτο σου είναι έτοιμο. Τι να πούμε. Κάτι διαφορετικό και γρήγορο. Πολύ καλό. Δοκίμασέ το. Και παιδιά, τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Έκτορα. Σε ευχαριστούμε. Κατάλαβες τίποτα, βρε όρνιο. Βρε γίδι. Άντε να χαθείς από εκεί. Πάλι θα φας. Να μην δοκιμάσουμε. Θα μου πέσεις. Πολύ ωραίο το πιάτο του Έκτορα. Η σκορπίνα ήταν καταπληκτική. Θα κοιτάξω να την αντιγράψω καλά. Θα πάω κάτω τώρα. Μολύβι και χαρτί ακριβώς τι έκανε. Μην τα ξεχάσω. Ο Κώστας έχει σπουδάσει σεφ. Κανείς όμως δεν ξέρει αν ήταν επιλογή του ή οδηγήθηκε στην απόφαση λόγω της επιθυμίας των γονιών του. Το σίγουρο είναι ότι τώρα έχει μια μοναδική ευκαιρία για επανεκκίνηση. Το μαγαζί άλλαξε όνομα, άλλαξε όψη, άλλαξε μενού. Είναι σε θέση άρα για να αλλάξει και ο Κώστας. Από απλός θεατής να γίνει πρωταγωνιστής. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Δόξαση! Δουλεύουμε... Oh, καλημέρα, Έκτορα! Δουλεύουμε σαν άνθρωποι σήμερα! Έτσι, μπράβο! Τι έγινε, καλά! Ωραία! Μακριά από το Διαμαντή, εγώ! Λοιπόν, ας το διαμαντήσικο. Ο Διαμαντής, ναι. Βλέπω, έχει πάρει τα πάνω του. Εσύ, ναι. Μακριά από εκεί. Μακριά. Σήμερα θα είσαι μαζί μας. Θα κάνουμε ένα πιάτο για να διαφημίσουμε το μαγαζί. Ξενέρωσα! Τι τον θέλει αυτό τον Κώστα, αφού δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Ή του λέει, δεν του λέει, αυτός. Σκύβει το κεφάλι και κάνει τα δικά του. Αυτό είναι το δικό σου νέο βασίλειο, λοιπόν, άκουσε. Καινούργιο πλυντήριο πιάτων. Καινούργια ψησαριά με πάσο. Εστία με 4 γκάζια. Διπλή φριτέζα. Μεγάλος αερόθερμος φούρνος. Και φτιάξαμε και την παροχή αερίου που ήταν χάλια. Από απόψε θα δρώσει ο κ***.
εδώ μέσα. Ήταν πολύ καλά τα μηχανήματα και πολύ εξυπηρετικά για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μιας και πάμε σε ιταλική κατάσταση, θα πάρουμε πάκερι, τα ξέρεις. Ναι. Θα τα γεμίσουμε με μπακαλιάρο, κάπαρι, ντομάτα, βασιλικό, λεμονόχορτο, λεμόνι. Πρόσεχε τώρα τι κάνουμε. Αυτό το βάλουμε μαζί με την ντομάτα. Ωραία. Πάει το ένα κομμάτι, έτοιμο. Έχουμε βράσει τα πάκερι, εδώ είναι, έτοιμα. Πήραμε πατάτα και κάναμε ένα είδος μπραντάδας. Ναι. Γεμίζουμε τα πάκερι μας. Να τα. Και βγάζουμε και λίγο απ' έξω. Το βλέπεις ωραίο που είναι. Πώς σου φαίνεται. Πολύ ωραίο. Για να δούμε τώρα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, θα τα βάλεις εδώ. Κοίτα. Από πάνω. Λίγη ντοματούλα. Θα το κλείσουμε. Θα το δέσουμε και θα πάνε να το δώσουν στον κόσμο για να γεμίσουμε το μαγαζί. Ώρα να δουλέψετε, κουκλίτσες μου. Θα πάρετε τα φαγητά από τη μέσα τα παιδιά και την Τουντούκα. Εσύ που είσαι καλύτερη τραγουδιάρα, 1, 2, 3, πόρτα-πόρτα. Και απόψε θέλω να φουλάρω στο μαγαζί. Με Τουντούκα. Να πάω εγώ με Τουντούκα στο χωριό. Λες και φωνάζω πατάτες κρεμμύδια. Πάμε, κορίτσια. Ρουλά. Come on, come on. Αργείτε! Άσε με, δεν μπορώ! Εντάξει, εγώ και η Νικολέτα είμαστε μέσα, γουστάρουμε τρελά. Τώρα τη ρούλα, τι τη θέλουμε μαζί μας, να τρέχει και να είναι 5 μέτρα πίσω, δεν ξέρω. Άρα πολύ χαβαλέ η φάση. Έλα, έλα η γειτονιά, ελάτε εδώ. Γεια σας, τι κάνετε. Να σας κεράσουμε κάτι για το μαγαζί. Σήμερα ανοίγουμε. Πολύ ωραίο. Έλα, έλα, βγείτε έξω. Πάρτε τα πόδια σας γρήγορα. Κάτι βλέπω στον ορίζοντα, κάτι βλέπω. Πιάστε τα αγόρι! Και είναι και μαρκούλης! Έλα, έλα, πάρε ένα κερασμά για το καινούργιο μαγαζί που ανοίγουμε στο Σκήνο. Ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένουμε απόψε. Ελάτε, ελάτε, σήμερα στο μαγαζί μας! Γεια σας! Γεια σας! Εδώ έχουμε κεράσματα τα οποία τα έχει φτιάξει ο Έκτορας Μποτρίνη. Σας κερνάμε, σας περιμένουμε το βράδυ στο μαγαζί που ανοίγουμε δίπλα. Στην παραλία. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε. Έλα, έλα, έλα. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι. Αφού εσύ με πατάς και τον όρκο πατάς, θα χωρίσουμε να πονάς. Αφού εσύ με πατάς και τον όρκο πατάς, θα χωρίσουμε να πονάς. Ελάτε να σας κεράσουμε κάτι για το καινούργιο μαγαζί. Ανοίγουμε καινούργιο μαγαζί στην παραλία και σας περιμένουμε το βράδυ. Πάμε, κορίτσια, πάμε! Γεια σας, κυρίες μου, τι κάνετε! Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά! Ανοίγουμε ένα καινούργιο μαγαζί στο Σκήνο. Ορίστε. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Καλωρίζει η Κοναή. Σας περιμένουμε το βράδυ. Κορίτσια, τελειώσαμε. Έχουμε πολλή δουλειά, θα έρθει πάρα πολύ κόσμος απόψε και πρέπει να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά, τι θα κάνουμε. Τελικά το διασκέδασα κι εγώ μαζί τους. Ντουντούκες, ξεντουντούκες. Χορεύαμε, βρίσκαμε τον κόσμο στον δρόμο, τον προσκαλούσαμε στο μαγαζί. Έγινε μια ωραία φάση. Φτάσαμε, ξεπουλήσαμε, τα δώσαμε όλα. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Κάτσε να δούμε αν θα έρθουνε. Γιατί να μην έρθουνε. Απόψε θα έρθει πολλοί κόσμο στο μαγαζί μας. Βάλαμε μπροστά και τα έκανε όλα τέλεια. Θα γεμίσω. Μου ακούω, τελείωσε το πρόμο. Εντάξει, πήγαινε κάνετε καμιά δουλειά, έλα. Πήγαινε, έλα. Άντε, άντε, δουλειά. Το εστιατόριο ξαναμπαίνει στο χάρτη ως ιταλικό, έχοντας αποκτήσει ένα δικό του στυλ διακόσμησης και εξειδίκευση σε θαλασσινές γεύσεις δοσμένες με έναν διαφορετικό τρόπο. Πλέον δεν είναι όλα άσπρα, αλλά με χρώμα και ζωντάνια. Μπαίνοντας στο μαγαζί σήμερα, τρελάθηκα. Τι να δω. Χρώματα, πολυθρόνες, τραπέζια. Να δουλεύεις και να ευχαριστιέται η ψυχή σου, ρε παιδί μου. Όχι όπως πριν που ήταν χάλια. Κανένας δεν θα μπορούσε να φτιάξει καλύτερα ένα ιταλικό μενού που να στηρίζεται στα ολόφρεσκα θαλασσινά αλλά και σε συνδυασμούς υλικών που εκπλήσουν ευχάριστα το στόμα. Και φυσικά
προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του ιδιοκτήτη και του προσωπικού του. Σου λέω το σετάρισμα των τραπεζιών. Κουτάλι, κουτάλι, μαχαίρι, πιρούνι, μαχαίρι, πιρούνι. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα καπουτσίνο από μελάνι σουπιάς. Έρχεται ο κόσμος. Πώς είναι? Αρκετή. Τι είναι αυτό λοιπόν, είπαμε? Σουπιά, κρέμα πατάτας, εσπεριδοειδή, μαϊντανό, λάδι βασιλικού. Το έχουμε? Ναι, ναι, ναι. Το σέρβις τι κάνει, μπορεί να το σέρβις, νομίζω. Σέρβις! Αφήνετε νερά, παίρνετε παραγγελίες. Τι κάθεσαι τώρα, κάτσε, περίμενε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε αμέσως. Περίμενε, βλέπεις. Σε λίγο, όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα αναγκαστώ να βγω κι εγώ έξω. Γιατί ο κόσμος θα φύγει νηστικός και θα έρθει αύριο από εκεί να φάει σε μένα. Επαγγελματίας. Παλιά από την πιάτσα. Τι θα γίνει απόψε, θα φύγει κανένα πιατό. Νικολέτα, θα τελειώνει. Ρε κόφτω ρε τώρα. Αμέσως, δηλαδή με το που ήρθα να αρχίσει την κρίνια. Αϊ, παράτα μας. Βγαίνει ο Διαμαντής και φωνάζει. Και στα τραπέζια δεν υπάρχει όχι πιάτο, ούτε ποτήρι, ούτε μαχαιροπύρνο. Πώς θα φάνε, πώς θα πιούν. Εκεί αυτοί το χαβά τους να βγουν τα πιάτα. Όχι, ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Πρώτα θα πάω τα σερβίτσια μου, θα πάω το ψωμί μου, θα πάω το νερό μου και μετά θα βγουν τα πιάτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εσύ φταίς, έτσι τις έχεις μάθει. Εσύ φταίς. Είδαμε και σένα. Τα κορίτσια και τα κορίτσια. Είδαμε και σένα. Το ξέρω ότι ό,τι τσακώνονται και γίνεται μέσα στην κουζίνα είναι δική μου ευθύνη, αλλά θα βρω τον τρόπο να τους οργανώσω καλύτερα. Έλα μέσα να κάνουμε δουλειά στην κουζίνα. Τι κάνεις έξω? Τα έχετε κάνει σκ***α όλα έξω. Τι να πω. Σέρβις! Σέρβις! Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Να σερβίρουμε φαγητό? Δόξος ο Θεός και Άγιος Σπυρίδωνος. Πάμε. Τσούπα. Έλα. Ξεκινάμε. Ε, κάθετα. Σου έχω δείξει 77 φορές. Μπορείς να το κάνεις? Όρθιο. Όρθιο, έλα το. Όρθιο, κοίταξε, όρθιο. Δεν είναι όρθιο. Κάθετα. Πώς να σου το πω, ελληνικά? Ρε χρυσή για που θέλεις, γάμο. Ρε παιδί μου, όρθιο, κάθετα το γάμο. Εδώ, να το, εδώ. Κοίταξε με. Εκεί, κοίταξε. Αυτό θα κάνεις. Μπορείς, αυτό το λίγο. Κοίτα. Αυτό. Εντάξει. Και πού και πού το κουνάς. Πάμε. Μη ζαλιστεί. Προχώρα, ρε. Να σου πω με το ένα χέρι. Ωραία, άνθρωπε, άνθρωποι του Θεού, κοίταξέ με. Ένα χέρι. Εδώ. Εντάξει, ένα χέρι. Εδώ. Λοιπόν, κάνουμε τη χάρη. Φύγε, φύγε, φύγε. Πήγε να κάτσε εκεί. Πήγε, κάτσε πίσω, έλα. Κάτσε πίσω. Μας έχεις πήξει τα φτιάξε μου αυτό, έλα. Πάμε. Έλα, πάμε. Είτε φώναζε είτε δεν φώναζε ο Έκτορας, εγώ έτσι θα πηγαίνω. Έτσι είμαι και δεν αλλάζω. Το συμπέρασμα αυτής της εβδομάδας που είναι ο Έκτορας εδώ είναι σκληρό, αλλά θα το πω. Ο Κωστάκης θα πρέπει να ξαναγυρίσει στη σχολή, να μάθει 5 φαγητά και να έρθει να δουλέψει σε αυτό το μαγαζί. Δεν είναι ο Κώστας να είναι μπροστά. Τι με π***. Δεν βάφουμε αυγά. Εκεί φτάνει τα εγώ. Θα βάζεις μία μύτη για να φτάσεις όλους. Μία μύτη, εντάξει, μία μύτη. Πόσα άτομα είναι έξω, ξέρει κανείς? Εσύ θα έπρεπε να τα μετρήσετε. Πόσα θέλετε ακόμη? Πολλά. Πολλά. Παραγγελίες δεν έχουμε, τραπέζι δεν έχουμε. Πάμε στα τυφλά, έτσι. Πάμε. Πάμε. Πάμε ο άωματος, πάμε. Να δούμε πού θα πάμε απόψε. Εσύ πού τα πας αυτά, τα έφερες στον πάγκο τα δέδια, στη Λάτρα? Εδώ πέρα ό,τι να είναι κάνουν όλοι εδώ μέσα. Είναι έτοιμο το δεύτερο πιάτο. Κοίτα, εδώ τα έβαλε πάνω, δεν τα είδες? Σε μένα που έβαλε ένα ποτήρι, θύμωσες? Και βάζεις τις φωνές. Πάρε μια σειρά εδώ μέσα. Το προσωπικό είναι ένα χυμαριό. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη πλέον αν δεν πάρει τα ενία ο γιος μου και να βάλει μια σειρά και ένα πρόγραμμα. Είναι έτοιμα, τα παίρνουμε. Δεν μιλάτε τώρα. Τα παίρνεις και φεύγεις. Πάμε. Περίμενε, περίμενε, ένα λεπτό. Και να σου πω, παίρνε τα κόσμια και ωραία. Αυτά είναι υπό έλεγχο, καλά κρασά. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και μα λένε. Κόσμια. Ναι, κόσμια. Λες και εμείς δεν ξέρουμε να γεμίσουμε. Δεν ξέρουμε να γεμίσουμε. Έλα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτές είναι τρελές για δέσιμο, εγώ το έχω πει χρόνια τώρα. Δεν κάνεις κάτι γι' αυτό, δέστες τουλάχιστον. Ορίστε, έλα, ο μόνος ευχαριστημένος πελάτης σήμερα. Εσείς δεν ξέρετε. Τι δεν ξέρουμε, το φέρτο εδώ, φέρτο εδώ. Έλα, 12 χρόνια δεν έχεις πάρει ένα πιάτο, σήμερα το θυμήθηκες. Βγήκε έξω να σερβίρει. Ποιος? Η Ελένη. Αν είναι δυνατόν, ερχόταν πάνω από τους δίσκους και μας τράβαγε τα πιάτα. Αυτό δεν το ξανακάνεις, έγινε τις φ***. Να βγαίνεις έξω. Να σου πω, μπορείς να το κόψετε λίγο. Να σου πω. Τελειώνουμε τη δουλειά πρώτα και μετά σκοτωθείτε. Μπορούμε? Δεν γίνεται αυτό. Εγώ λέω να φύγουμε. Βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Και εδώ η Ελένη να έρθει να μας πει πώς δουλεύουμε. Δουλεύετε τώρα ή παίζετε?
έχουμε. Η Ελένη δεν ξέρω που είναι καλή, αλλά σε αυτό, στο να βγαίνει έξω και στον κόσμο γενικά δεν το έχει. Α, καθαρίστε. Έξω και οι δύο. Όχι, όχι. Έξω, έξω. 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 Στο δ***. Κώστα, πήγαινε φέρε τις κοπέλες που φύγανε, παιδί μου. Δεν πάω. Πήγαινε, μαγαζί σου, ρε, τι δεν πας. Δεν πάω. Τι δεν πας, ρε. Διαμαντή, βούτατες από το μαλλί και φέρτες μέσα. Τουλάχιστον. Έλα, έλα, για περάστε μέσα. Δεν μπαίνω, όχι. Έλα, 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 έλα. Δεν μπαίνω. Έλα, τελείωνε, Νικολέτα. Δεν μπαίνω. Νικολέτα, περάστε μέσα στο μαγαζί και εσύ για να μπες μέσα. Πάτε, μπράβο. Το τρελό, δεν υπάρχουν αυτοί εδώ. Κώστα ή Μάρτον, για με αυτές. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πήγαινε έξω, δεν πάρω άλλο Κώστα και Κώστα. Πήγαινε, βγάλε πάντα μόνη σου. Είτε φωνάζει ο Διαμαντής, είτε φωνάζει η Ρούλα, είτε φωνάζει η μάνα μου, είμαι εγώ αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις από εδώ και πέρα στην κουζίνα. Τώρα είναι στο χέρι του Κώστα να βάλει ένα πρόγραμμα και να επιβληθεί στο προσωπικό. Όταν δουλεύουμε, δουλεύουμε. Πρέπει επιτέλους ο γιος μου να πάρει τα ηνία στα χέρια του και να ξεκινήσει δυναμικά το καινούργιο μαγαζί. Δύο κομματάκια ξυφία και όλη τη σάλτσα από πάνω. Το έχεις? Ναι. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ καλά φαγητά που μας βοήθησε ο Εκτόρας να μαγειρέψουμε και ελπίζω να το κρατήσει ο Κώστας. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάει καλά. Τι κάνετε, πώς φαίνεται το μαγαζί? Σούπερ. Όμορφο, δεν είναι? Σούπερ. Τέλειο. Σούπερ. Τέλειο. Αλλά τα φαγητά απίθανα. Ευχαριστώ. Απίθανα. Μπορούμε και καλύτερα, νομίζω. Τέλειο. Την επόμενη φορά θα είναι πολύ καλύτερα. Μου άρεσε πάρα πολύ το καπουτσίνο σου πιάς. Η υφή του ήταν πολύ ωραία. Η γεύση του φανταστική. Θα ερχόμουν πάλι να το ξαναφάω. Ήταν υπέροχα όλα. Ιδιαίτερα ο ξυφίας, η γαρνιτούρα ήταν υπέροχη και το φιλετάρισμά του τρομερό. Φάγανε όλοι! Ναι! Δόξαση, με τα δύο χέρια. Ελένη μου, δύναμη Ελένη να την ακούς. Και σου προτείνω να το ξανασκεφτείς που θες να σταματήσεις. Λοιπόν. Για μένα δεν θα πεις κάτι. Εσύ θα στα πει όλα Διαμαντής. Διαμαντή μου, μπράβο. Για σας δεν έχω να πω τίποτα. Καλή σταδιοδρομία. Και καλή τύχη με τον καινούριο αφεντικό. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες τώρα. Ευχαριστούμε. Καλά. Θεμέλιο της υπόθεσης η κυρία Ελένη. Εύχομαι ο γιος της να της μοιάσει στο μικρό της δαχτυλάκι. Γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Είμαι έτοιμος να αναλάβω αυτό το μαγαζί και πιστεύω πως θα τα καταφέρω, γιατί με βοήθησε να πάω στο επόμενο βήμα και να μπορέσω να το προχωρήσω καλύτερα. Είμαι σε μια ηλικία που πρέπει σιγά σιγά να προσερθώ. Θέλω να πιστεύω ότι από σήμερα και πέρα ο Κώστας θα τα δώσει όλα.